Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αγγέλη, καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, η καλύτερη σας ήταν αυτό το τριήμερο στο Πασόκ, έτσι. Εντάξει, νομίζω κάναμε διακριτή την παρουσία μας και με σοβαρές θέσεις. Διακριτή ή διακριτική? Διακριτή. Διακριτή. Απολύτως διακριτή. Σαν ήρεμη δύναμη, με προτάσεις, με θέσεις πολύ συγκεκριμένες και όχι παίρνοντας μέρος σε όλη αυτή την κοκορομαχία, θα έλεγα, την οποία είδαμε και η οποία εν τέλει δεν νομίζω ότι έκανε και σοφότερους τους πολίτες, κύριε Μωυσή. Ποτέ δεν γίνονται σοφότεροι οι πολίτες από τελικά. Τώρα τελευταία δηλαδή, και από όσο θυμάμαι την εμπλοκή μου στο πολιτικό ρεπορτάζ, από τις αντιπαραθέσεις κορυφής στο κοινοβούλιο, πιο πολύ ατάκες ασχολούμαστε πάντα και την ψηφοφορία παρά το ενδότερο, ας πούμε, το εσωτερικό, ναι, της επιχειρηματολογίας. Δεν γίνονταν ποτέ κανείς σοφότερος. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό. Γιατί εν τέλει, αν θέλετε, από αυτό το γεγονός, από το γεγονός δηλαδή ότι οι πολίτες, ναι, δεν περιμένουν να ακούσουν, αν θέλετε, πολλές φορές από τέτοιες σοβαρές διαδικασίες όπου θα έπρεπε να είναι μια πιο ουσιαστική κουβέντα. Επειδή λοιπόν δεν γίνεται αυτό ποτέ και οι πολίτες δεν περιμένουν εν τέλει να γίνει κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ξεκινάει όλος αυτός ο παύλος κύκλος της απαξίας της πολιτικής, του να μην περιμένουμε πολλά από την πολιτική, αλλά δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει. Ναι, όταν σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως ήταν αυτή, η οποία προέκυψε με αφορμή ένα πολύ ισχυρό καιρικό φαινόμενο, το οποίο οδήγησε σε μια απίστευτη ταλαιπωρία, παράλυση, αν θέλετε, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και χιλιάδες ανθρώπους βάναυσα εγκλωβισμένους μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στην Αττική Οδό, σε άλλες οδούς κτλ. Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πολύ περισσότερο, δηλαδή να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα για το πώς αυτό δεν θα υπάρξει, δεν θα γίνει ξανά στο μέλλον. Όμως αντί για αυτό, τελικά περισσότερο ήταν μια αντέγκληση, ένα διαδρομό. Και πάμε τώρα σε ένα από τα. Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν. Στις διαχειρήσεις κρίσεων. Ναι. Πάμε σε ένα από τα πολιτικά διακυβεύματα αυτής της συζήτησης. Ένα από τα πολιτικά διακυβεύματα αυτής της συζήτησης ήταν η προσπάθεια, σύμφωνα με γενική ομολογία, ας πούμε, των πολιτικών αναλυτών που παρακολουθούν τη διαδικασία, ότι ήταν η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμπεδώσει, να εδραιώσει μάλλον τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος που ηγείται του χώρου της κεντροαριστεράς απέναντι σε ένα κοινάλ το οποίο με βάση και τα τελευταία δημοσκοπικά τα αποτελέσματα ανέρχεται και απειλεί αυτήν την πρωτοκαθεδρία του στον χώρο της κεντροαριστεράς. Γίνεται η μάχη δηλαδή για την αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω το σχόλιο σας προς αυτό και κατά πόσον εξυπηρετήθηκαν οι στόχοι του κοινάλ σε αυτή την προσπάθεια και κατά πόσον ήταν πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ τελικά σε μια τέτοια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία η απουσία του αρχηγού του από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Όχι, καταρχάς δεν νομίζω ότι ήταν πλήγμα για το κίνημα αλλαγής, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε. Ας μην το πω πλήγμα, ας το πω έλλειμμα. Έλλειμμα, ας το πω. Παρουσίασε τις θέσεις του και τις προτάσεις του στην συζήτηση την οποία έκανε η κοινοβουλευτική μας ομάδα την ίδια ημέρα το πρωί. Από εκεί και πέρα και ο Μιχάλης Κατρίνης, ως επικεφαλής, νομίζω, μπόρεσε και παρουσίασε τα θέματα. Και εγώ, στην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, και όλοι οι βουλευτές μας έκαναν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, όπου τοποθετηθήκαμε και όλοι δείξαμε και είπαμε επίσημη θέση μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μακριά από εμάς το να φουσκώνουν τα μυαλά μας από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες όμως δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση των πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Δείχνουν πώς κινούνται και ναι, δείχνουν ότι ο κόσμος ξανακοιτάει προς τα εμάς και αρχίζουμε να ξανακερδίζουμε το ενδιαφέρον του, όπως επίσης δείχνουν ότι ναι, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να έχει ισχυρές ρογμές από την αναποτελεσματικότητά της στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός δεν μπορεί όλο αυτό το κύμα της λαϊκής δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση να το εισπράξει σε καμία απολύτως περίπτωση. Βλέπουν λοιπόν επίσης, νιώθει ο κύριος Τσίπρας την ανάσα του κινήματος αλλαγής πάρα πολύ κοντά και αυτό ήταν μία κίνηση, εγώ θα το έλεγα και σαν κίνηση απελπισίας, χωρίς αυτό να θεωρηθεί, αν θέλετε, υπερβολικό, όπου τι ήθελε να κάνει ο κ. Τσίπρας, ήθελε με αυτόν τον τρόπο, από το άγχος του,
να δείξει ότι είναι η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης, αλλά με όλο αυτό το άγχος το οποίο, με το οποίο τέλος πάντων κινήθηκε, ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε ήταν να δώσει πάσα στην κυβέρνηση, η οποία αντί να μιλάει για την απόλυτη ανεπάρκειά της, το απίστευτο φιάσκο για την περίπτωση τώρα της κακοκαιρίας, άλλαξε ατζέντα. Έδωσε πάσα, έδωσε assist στην κυβέρνηση να αλλάξει ατζέντα, να μιλάει από όλη τη σκύλη. Έβγαλε την κυβέρνηση από το καναβάτο και η κυβέρνηση έπιασε αυτή την assist και έκανε έναν, αν θέλετε, απολογισμό. Θεωρείτε ότι έβαλε και γκολ, ας πούμε, η κυβέρνηση? Υποτίθεται, όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί οι πολίτες είδαν, νομίζω, ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση σε όλες τις κρίσεις τελικά περνάει κάτω από τον πήχη. Πρώτα απ' όλα στο γεγονός της κακοκαιρίας, όπου ουσιαστικά είδαμε έναν κρατικό μηχανισμό που απλά παρακολουθούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το επιτελικό κράτος κατήντησε τραγέλαφος και το λέω πραγματικά με λύπη αυτό το πράγμα. Αντί να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός, ένα κράτος στρατηγείο, ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, αλλά μα και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, είτε στην περίπτωση της πανδημίας, είτε στην περίπτωση της ακρίβειας και της οικονομίας, ούτε και εκεί πέρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επέρεπε η κυβέρνηση ότι βάζει γκολ. Αν και βλέπουμε μια, αν θέλετε, πολύ μεγάλη αυταρέσκεια. Οι υπουργοί της κυβέρνησης σε όλη αυτή τη συζήτηση μας παρουσίασαν την εικόνα μιας άλλης χώρας, γιατί δυστυχώς δεν είναι η χώρα μας αυτή, όπου όλα πάνε καλά, όλα πάνε τέλεια. Μια ωρεοποίηση η οποία δυστυχώς δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα. Και στο τέλος, ουσιαστικά, αντί νομίζω να μπορέσει να κλονιστεί μια κυβέρνηση που ήδη κλειδωνιζόταν, τελικά καταψηφίστηκε η πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ από 156 βουλευτές. Άρα τι έγινε, ουσιαστικά της έδωσε, αν θέλετε... Εντάξει, είναι αναμενόμενο, αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα. Ποτέ δεν έχει μια πρόταση μορφής υπερψηφιστεί στην μεταπολίτευση. Εδώ τα για άλλους λόγους γίνεται. Εδώ τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεπεράσει πρόταση μομφής με τις ψήφους αλωνών, ας πούμε. Έδωσε πάσα συσπήρωση στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του την κίνηση. Και βεβαίως, ναι, στο κέντρο όλων αυτών, αν θέλετε, και στο κέντρο της μιας επιθετικής ρητορικής, πέτρα του σκανδάλου, αν θέλετε, μέσα στο λεφτά, βεβαίως ήταν το κίνημα αλλαγής. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια τεράστια προσπάθεια. Η άνοδός μας βεβαίως και αμφισβητεί τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως δεύτερο κόμμα. Επιμένω και σας τονίζω ότι εμείς δεν πανηγυρίζουμε, ούτε παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά. Μήπως όμως λίγο επαναπάβεστε, κυρία Γιαννακοπούλη, μήπως επαναπάβεστε λίγο και σε μια, λίγο, σε μια λογική ώριμου φρούτου, υπό την έννοια ότι είμαστε σε μια συγκυρία κατά την οποία φανερά η κυβέρνηση υφίσταται μια φθορά από τη διαχείριση κρίσεων, όπως είπατε, σε διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν και τα διεθνή προβλήματα τύπου ακρίβειας και τα λοιπά, τα οποία έχουν την εφαρμογή τους στην Ελλάδα και προκαλούν αλυσίδωτες αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν και γενικά δυναμίες στην Ελλάδα. Ναι, και υπάρχουν και γενικές δυναμίες. Το ότι έχουμε τη πιο υψηλή, αν θέλετε, χοντρική τιμή πώληση όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Όχι, αυτό είναι μια. Ναι, υφίστανται αυτά τα πράγματα. Άρα, υφίστανται μια φθορά η κυβέρνηση. Από την άλλη, η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει ότι έχει και πρόσφατη τη δική της κυβερνητική θητεία με διάφορα ζητήματα που είναι πρόσφατα, που είναι σχετικά νοπά στη μνήμη των πολιτών. Και αυτό αντανακλαστικά δημιουργεί μια δυναμική για το ΠΑΣΟΚ. Μήπως σε αυτά τα αντανακλαστικά λίγο βασίζεστε παραπάνω και υπολείπεστε ενδεχομένως, γιατί περιμένουμε να δούμε στην πράξη και αυτή τη δέσμευση του Κινάλ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι θα έρθει με κυβερνητικό πρόγραμμα να διεκδικήσει ό,τι διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές. Κύριε μου, εσύ θέλω να το κάνω απολύτως ξεκάθαρο και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Ούτε μας ταιριάζει, ούτε μας αφορά καμία λογική όριμου φρούτου. Εμείς έχουμε μόνο μία λογική. Τη λογική του να είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία, στους Έλληνες πολίτες, καταθέτοντας μία άλλη, μία εναλλακτική, μία διαφορετική πρόταση από αυτήν την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε, όπως σας είπα, δουλειά μπροστά μας, γιατί πρέπει τις θέσεις μας να τις εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο, να τις εξειδικεύσουμε ανατομέα,
Βεβαίως και έχουμε δουλειά μπροστά μας. Και αυτό είναι αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό έχει πολλή δουλειά, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί είμαστε σε ένα σταθές περιβάλλον. Φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται μια διαρκής αναπροσαρμογή, ώσπου να φτάσουμε τελικά. Και είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε. Και είμαστε και σε μια φάση, αν θέλετε, μια ευρύτερη ανασυγκρότηση. Ναι. Και μια ακόμα μεγαλύτερη, αν θέλετε, και έχουμε και μπροστά μας και ένα συνέδριο, όπου θα μπορέσουμε και σε αυτό τις θέσεις μας και τις συγκεκριμένες θέσεις μας και μέσα από τη δουλειά των τομέων mm-hmm. και τη δουλειά των οργάνων μας και τη δουλειά ειδικών με τους οποίους συνομιλούμε, να μπορέσουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση, μια άλλη πρόταση, μια άλλη πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια άλλη πρόταση η οποία θα μπορέσει να δώσει σοσιαλδημοκρατικές. Πραγματικές πάντως λύσεις. Και βλέπουμε τη σοσιαλδημοκρατία. Πραγματικά είναι μια περίοδος όπου ανθίζει ξανά. Είδαμε και στην Πορτογαλία την νίκη του κυρίου Κώστα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Άρα αυτή είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για το κίνημα αλλαγής. Πάντως δεν ξέρω κατά πόσον θα έστηκε ως προσέγγιση του κινήματος αλλαγής, αυτό που τελικά έγινε. Αν για παράδειγμα η κυβέρνηση δεν είχε μια άνετη πλειοψηφία, δηλαδή αν δεν υπήρχε του ασφαλούς προσέγγιση ότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως έχει τις ψήφους για να υπερβεί αυτό το σκόπελο της κόπαυσης της πρότασης Μουμφής, η προσέγγιση που είχε τελικά το κοινάλ ότι υπερψηφίζουμε την πρόταση Μουμφής, αλλά δεν θέλουμε εκλογές. Δηλαδή θέλουμε την ομελέτα, αλλά χωρίς να σπάσουμε τα αυγά, ας πούμε. Νομίζω ότι καταρχάς, αν θέλετε, το οξύμορο αφορά τον κύριο Τσίπρα, όχι τη δική μας την θέση. Το οξύμορο λοιπόν, το οποίο αφορά καταρχάς τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι ζητούσε εκλογές και με την στάση του όλη αυτή και με την πρόταση Μομφής που κατέθεσε, ουσιαστικά ισχυροποίησε την κυβέρνηση. Ναι. Και για το επόμενο εξάμεινο δεν μπορεί να γίνουν, ας πούμε, εκλογές. Άρα ας κοιτάξει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας στον καθρέφτη του για το οξύμορο. Ναι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η γραμμή μας ενόχλησε πάρα πολύ τόσο τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Φαντάζομαι είναι παντελώς παράλογο και απορώ που ξανάκουσα στη Νέα Δημοκρατία ακόμα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζει πρόταση Μομφής. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Ναι. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα του ποιος το παρελθόν είχε καταθέσει πρόταση Μομφής, mm-hmm. όλα τα κόμματα υπερψηφίζουν τις προτάσεις Μομφής. Τι περίμεναν στη Νέα Δημοκρατία? Να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Είναι τυπικό δηλαδή το ζήτημα. Είναι ουσιαστικό, αλλά είναι και ένα ζήτημα, αν θέλετε, θεσμικό. Έτσι γίνεται. Αν όμως η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννακοπούλου. Μισό λεπτό. Αν αυτή σε αυτή τη φάση που είμαστε, στη φάση που είμαστε, με την πανδημία, που λόγω της πανδημίας λένε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν είμαστε για εκλογές. Αν δεν είχε 156 ψήφους καβατζωμένες η Νέα Δημοκρατία και ήταν στο 151 και πεζόντουσαν διάφορα, πεζόταν μια στραβή, πεζόταν... Δεν είναι θεωρητική λοιπόν, κουβέντα. Καλά, προφανώς δεν είναι θεωρητική, αλλά θα γινόταν η ίδια προσέγγιση. Βεβαίως η προσέγγιση μας είναι ίδια. Η προσέγγιση μας είναι ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Πάλι θα υπερψηφίζατε. Δεν προσφέρουμε κανένα σε ανίδιο σωτηρίας. Ναι, αλλά με τη λογική που μου είπατε ότι αντιπολίτευση. Μισό λεφτό, κυρία Γιαννακοπούλου. Είναι ίδια. Ναι, αλλά... ουσία, είτε η κυβέρνηση είχε 151, ναι. είτε έχει 156, είτε 200, η ουσία είναι ίδια. Ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει στη διαχείριση όλων των κρίσεων. Άρα δεν έχει την εμπιστοσύνη μας. Θα επιμείνω όμως αυτό. Θα επιμείνω σε αυτό. Να σας απαντήσω. Αυτό υπερβαίνει αυτό που είπατε πριν, ότι πάντα υπερψηφίζουν. Θα έπρεπε να κοιτάξει στους δικούς τους βουλευτές, εάν η κυβέρνηση έπεσε. Θα ήταν δική της ευθύνη. Καταλαβαίνετε τι μάλιστα. Λέω. Νομίζω είναι πάρα okay. πολύ σωστό. Αυτό το δέχομαι. Στο φόντο σαφές. Πολύ σαφές αυτό το οποίο σας λέω. Άρα λοιπόν. Αν η κυβέρνηση έπεσε, θα έπεσε από δικούς της βουλευτές. Μάλιστα. Όχι από ένα άλλο κόμμα. Άρα ας κοιτούσε και ας κοιτάξει τα δικά της. Το θέμα είναι ότι πρώτον, δεν δίνουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεύτερον, δεν ακολουθούμε την ανεύθυνη στάση του κύριου mm-hmm. Τσίπρα, ο οποίος λίγες μέρες, το ανέφερε και ο κύριος Κατρίνης στην ομιλία του, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, έλεγαν ότι εμείς δεν πρόκειται να ζητήσουμε εκλογές εν μέσω πανδημίας με πολύ λιγότερα κρούσματα, πολύ λιγότερα θύματα και τώρα, μήνες μετά, ξανά μετά από μια φυσική καταστροφή όπως αυτή που συνέβη, με υπερδιπλάσια κρούσματα από ό,τι τον Αύγουστο και
καθημερινά απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, για δικούς τους μικροκομματικούς λόγους να ζητούν εκλογές. Είμαστε ένα σοβαρό κόμμα, έχουμε μια σταθερή γραμμή πλεύσης και αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να δώσουμε και να πείσουμε την ελληνική κοινωνία. Ότι είμαστε ένα κόμμα σοβαρό, σοσιαλδημοκρατικό, με μια διαφορετική ατζέντα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.